Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Η Καλλιόπη Χάσκα από το προχθεσινό επεισόδιο του Grand Hotel είναι πλέον η κυρία Αλίκη Αλεξίου. Ο γάμος της θα περάσει στη φάση της τραγωδίας μετά από ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Το Grand Hotel από χθες πέρασε σε μια διαφορετική τηλεοπτική διάσταση για την Καλλιόπη Χάσκα. Από Αλίκη Γαζή, επίσημα είναι πλέον μετά τον γάμο της με τον Ρίγα, η κυρία Αλίκη Αλεξίου. Τα δάκρυα της κατά την τελετή του γάμου της έδειξαν την απογοήτευσή της για τη μοίρα της, αλλά σύντομα θα ακολουθήσουν και δάκρυα πίκρας, μόλις μάθει πως ο πατέρας της Κωνσταντίνος Γαζής και δημιουργός του ξενοδοχείου δεν πέθανε από φυσικά αίτια, αλλά δολοφονήθηκε. Κυβέλη και Ρίγας πίσω από το μεγάλο σκάνδαλο. Από την πρώτη στιγμή που αντικρίσαμε τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη στον ρόλο της Κυβέλης και μαμάς της Αλίκη στο Grand Hotel, καταλάβαμε ότι δεν είναι απλά η αυστηρή κυρία Γαζή, αλλά μία πανούργα γυναίκα που θα έκανε τα πάντα για να έχει χρήματα και εξουσία. Έστω και αν αυτή η εξουσία εξαντλείται στα πλαίσια ενός ξενοδοχείου και μέσω και κάποιων πολιτικών επιρροών που έχει για να διατηρεί την ικανότητα χειρισμού των εξελίξεων. Στα μελλοντικά επεισόδια της σειράς, όχι μόνο θα υποψιαστούμε ακόμη περισσότερα, αλλά θα μάθουμε τελικά πως εκείνη επέσπευσε με τον τρόπο της τον θάνατο του σύζυγου της. Ήταν και η εποχή που είχε ανακαλύψει τη σχέση του σύζυγου της με την Αγγέλα από την οποία είχε αποκτηθεί ένα παιδί, ο Νικόλας. Αγνοούσε όμως μέχρι πρόσφατα πως εκείνος είχε γράψει ένα γράμμα προς την Αγγέλα, μιλώντας για την πρόθεσή του να αποκαταστήσει την αλήθεια. Βάσει της οικογενειακής παράδοσης, το πρώτο αγόρι θα κληρονομούσε τη διεύθυνση και το μεγαλύτερο μερίδιο του ξενοδοχείου. Αυτός ήταν ο Νικόλας και όχι ο Ιορδάνης. Η Αλίκη λίγες μέρες μετά τον γάμο της με τον Ρίγα, θα κάνει ανακοχή με τον Πέτρο και θα συνεχίσουν μαζί να ερευνούν για όλες τις δολοφονίες και όχι μόνο της Βασιλικής. Οι έρευνές τους θα συναντούν χρονικά διάφορα εμπόδια. Ένα από αυτά είναι η απόπειρα δολοφονίας του Νικόλα. Είδαμε χθες την πρώτη πράξη με την ηλεκτροπληξία, θα δούμε και τη δεύτερη στα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας, όταν ο δολοφόνος θα τολμήσει να κάνει δεύτερη απόπειρα, ενώ εκείνος αναρρώνει στο δωμάτιό του. Σωτήρια θα είναι η παρέμβαση του Πέτρου και του Χρόνη Κομνηνού. Ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης, ο αγαπημένος μας Χρόνης Κομνηνός, από κάποια στοιχεία που θα έρθουν στα χέρια του και λόγω του γράμματος, θα αρχίσει να ερευνά τις συνθήκες του θανάτου του Κωνσταντίνου Γαζή. Το πιστοποιητικό του θανάτου του είναι πλαστό. Και αυτό από μόνο του είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Θα ζητήσει ακόμη και εκταφή του πτώματος για να πιστοποιήσει και ιατροδικαστικά τις υποψίες του. Πολύ σύντομα όμως η Αλίκη θα μάθει πως ο πατέρας της τελικά δολοφονήθηκε και δεν πέθανε από την καρδιά του, όπως νόμιζε μέχρι τότε. Αλλά ποιος είχε λόγο να το κάνει, αρχικά δεν θα πιστεί πως η μητέρα της έχει κάποια συμμετοχή σε όλο αυτό. Όμως όταν δει την Κυβέλη να καίει το γράμμα, να ανακαλύπτει ένα άθικτο κομμάτι του και ακούσει από τον Πέτρο το τι έγραφε, θα καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Από την έκπληξη πως ο Νικόλας είναι ετεροθαλής αδελφός της, θα περάσουμε στην αγωνία για να ανακαλύψει τον δολοφόνο του πατέρα της. Εσύ, σίγουρα θα έχεις υποψιαστεί το ποιος είναι. Οι κύριοι ύποπτοι είναι η Κυβέλη και ο Ρίγας. Η πρώτη ως εκείνη που κατέστρωσε το σχέδιο και ο δεύτερος με τον βοηθό του, εκείνοι που το εκτέλεσαν. Στα επόμενα επεισόδια θα δούμε και μετά από πολλά χρόνια την επανεμφάνιση του ηθοποιού Δημήτρη Πετρόπουλου, γνωστός μας και ως ο πρωθυπουργός Άρης Παυρινός από το Παραπέντε, που υποδύεται τον ρόλο του Κωνσταντίνου Γαζή. Θα είναι ένα flashback επεισόδιο για να δούμε τις σχέσεις του με την Κυβέλη. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.